Χαίρετε από το Μπασχετάκι Αρίνα. Αναμέτρηση για τον τέταρτο όμιλο της Μάστερ. Τέταρτη αγωνιστική. Γκουρούδες με Milwaukee Sucks. Η ΑΕΤ την Γκουρούδες. Απέναντι στους Milwaukee Sucks, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 1-1. Θα ξεκινήσουμε με καλάθι του Κώστα του Αχή. Από ασίστ του Μελάγες. Λοιπόν, να πούμε σιγά σιγά τις πεντάδες. Θα στοχίσει ο Μαριόλης για τους Sucks. Λοιπόν, έχουμε τον Μπαλαούρα, τον Κώστα και τον Παύλο Δαναχή. Τον Μελάγη θα εκτελέσει από το πλάι για τρεις άστοχα. Και τον ποιον δεν είπα, τον Ελευθερίου. Μελιγκόν, Φωτόπουλος, Μαριόλης, Οικονόμου. Θα τρύπω εδώ τώρα πάλι άστοχο από τον Φωτόπουλο. Και Τεπελίδης για Σάξ. Οι Γκουρούδες, όπως είπα και πριν, αίτητοι. Σήμερα έχουν την απουσία του Λινιάτη. Ας το βάλουμε μέσα. Συγχωρείτε εδώ για αυτό το κενό. Στο γκάλυψη μέχρι μέσα θα σκοράρει το πρώτο καλάθι ο Μαριόλης. 2-2 για τους Σάξ. Πάλα όλες θα κατεβάσει. Ο Παύλος ο Άχης θα κερδίσει φάουλ χαμηλά. Μπαλαούρας με την μπάλα στα χέρια. 1,5 λεπτό περίπου στην αναμέτρηση. Πάλι μπάλα στον Μπαλαούρα από τον Ελευθερίου. Θα γίνει το κλέψιμο, όχι παραλίγο να γίνει. Ωστόσο θα λήξει επίδυση των Γκουρούδων. Βοήθησε ο Φωτόπουλος σε αυτό. Μόνος του εκτελεί από τις βολές ο Οικονόμου και θα δώσει το προβάδισμα στους Milwaukee Sucks. 2-4. Καλάθι από τον Παύλο τον Αχή. Θα ισοφαρίσει. 4 όλα. Βάζουμε εδώ και συνεδέψεις. Γίνεται ένας χαμούλης. Μέχρι μέσα ο Μαριόλης αστόχησε. Το ριμπάν θα παραβάλει στο Φωτόπουλο. Ποιος έδωσε τον Τεπελίδη. Γυρίζει η μπάλα για τους Σακς. Τεπελίδης από τον Αγκώνα, τον αριστερό. Αστοχή ο Παύλος θα αρχίσει στο ριμπάουν. Πάμε τώρα να κερδίσει ο Κώστας Αχής. Παύλος Αχής, Μπαλαούρας. 4-4 στα πρώτα 3 λεπτά. Θα πάρει το τριποντάκι, θα στοχίσει. Το rebound με το Πεντεμελιγκόνης. Σας έχουν και Μαυροϊκή και Γιαγανίλη. Αγώνει Μιχάκη και Κορκινόπουλο. Άστα μου πέρα λίγο. Μαριούλης, το αριστερό lay-up. Κώστας Αχής, μέσα. Μελάγες. Πάμε
προστασίες. Θέλει να περάσει, να περάσει τον Ελευθερίου. Φάλο Τεπελίδης. Για τρεις μέσα. Παύλος και Κώστας Αχής έχουν συνδυαστεί για τους πρώτους 10 πόντους των Γκουρούδων. 14 με 2 τρίποντα, ένα τον Παύλο και ένα τον Κώστα, και από ένα τρίποντάκι ο καθένας. Ωραία θα συμπαραστούν με τον Ελίωδη. Σκοράρει, πολύ ωραίο καλάθι, ωραία συνεργασία. Πάλα ώρα να τρέξει. Μελάγες για 2, σκοράρει. Είναι ομάδα που έχει το μακρινό σουτ. Θα σκίσουν πάλι σάξι, στο σωτήρι και το ριμπάνο Μαριόλης. Θα βρει τον Τεπελίδη, σκοράρει εκείνος παρά την πίεση του Ελευθερίου. Με τελελάκια σαν αναμέτρηση, 12-8. Ο Ελευθερίος θέλει να απαντήσει, θα στοχίσει. Παραμένει η κατοχή όμως στους Γκουρούδες. Πάει μέχρι μέσα, κερδίζει φάουλ χαμηλά, ωστόσο δεν υπάρχει, υπάρχουν πολλές. Ωστόσο αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό για τους Milwaukee Sacks. Θα γίνει το κλέψιμο και πάνω το Κολφινόπουλο. Πολύ καλή άμυνα. Θα πάρει τώρα για την μπάλα. Τον Φωτόπουλο γυρίζει γρήγορα η μπάλα για Σάξ. Θα φτάσει πάλι στον Μαριόλη η μπάλα. Θα στοχίσει εκείνος. Από τον Παύλο δεν έχει η μπάλα εκτός. Άλλη μια αλλαγή τώρα για τους Σάξ. Θα μπει ο Παγούνης στο μάτς στη θέση του Μελιγκόνη. Ο Φωτόπουλος θα πάρει το τριποντάκι. Θα στοχίσει όμως ο Μελάγης ψηλά. Μελάγες για τρεις, άστοχος. Έχασε την ευκαιρία να σοφαρίσει τον Παύλο και τον Κώστα Τραχή που έχουν από 5 πόντους. Θα μείνει στους 2. 3:50 για το τέλος. Ωραία, ο Μαριγιώλης πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει όμως στις επιτυχίες του Ελευθερίου. Ο Παλάουρας περνάει γρήγορα, θα κερδίσει φάουλ και θα πάει στις βολές. Καθώς αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό για τους Milwaukee Sacks. Μέσα η πρώτη βολή. Παλαιόρα, πρώτη του πόδι στο μάτς. Ο Τόπουλος κρατάει. Θα πάει ο Παύλος Άγης να του κλέψει την μπάλα, παρά λίγο να ολοκληρωθεί το κλέψιμο, και ο Κώστας Άγης στην πίεση. Θα γυρίσει ο Χωρόπουλος πάρα πολύ ωραία για να σχοράρει. Κώστας Άγης. Καλώς τον Παλαούρα μόνος του για τρεις. Αστοχή, το rebound Ελευθερίου πάρα πολύ ωραία. Κώστας Αχής τρέχει πιο γρήγορα από όλους, μαζεύει την μπάλα. Ο Παύλος για τρεις, μέσα και αυτό. 8 ποντέ από τον Παύλο τον Αχή. Πρώτος κόρος πλέον στην αναμέτρηση.
17-10. Κουρούδες, τρεις ερηνίκες, συγγνώμη. Μαργιώτης τώρα θα σκοράρει άλλο ένα καλάθι. Τρεις ερηνίκες με τελευταία αυτή απέναντι στους Phoenix Suns, 70-59. Βρεθήκανε και στο μείον 10. Νίκησαν ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο τους Suns. Οι Milwaukee Bucks το 1-1. Νίκησαν στο νήμα τους υπότες με 47-46. Για να βρεθούν την πρώτη νίκη. 17-12 το σκορ. Μαργιώλης θα πάρει και το τριποντάκι. Για να σκοράρουμε. 2 λεπτά ακόμα. Μελάγες σε δεύτερο χρόνο θα στοχίσει. Κάνει λάθος επί λαθών και τον Μαγιώνης μετά το κλείσιμο του Ελευθερίου. Μαυροζής σκοράρει για 3. 17-15. Από ό,τι βλέπουμε οι Κουρούδες θα πάνε να πάρουν το παιχνίδι μέσω της επίθεσης. Καλή φαβεριά. Μελάγες, με Μαυροζή μπροστά του. Μπαλαούρας. Εκεί έξω η μπάλα πάρα πολύ ωραία. Ο Αχίσης ο Κώστας θα στοχεί, ο Παύλος θα πάρει το επιθετικό rebound. Πάλι στον ελευθερίο η μπάλα. Για τρεις ο Παύλος Αχίσης. Θα στοχεί, θα στραβαντσούσει και στον Φωτόπουλο. Μπήκε μέσα ο Μιχάκης. Μπήκε και με το 17 ο Ιωαννέλης. Ο Μιχάκης θα πάρει το πρώτο του σουτάκι για 2. Σκοράρει. Έτσι ενστερά από ότι με τον Μιχάκη μας έκαναν αυτές. Συμμαθητές. Γνωστός από μικρός killer. 17 όλα. 25 δευτερόλεπτα ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Παραστάω ελευθερίου. Θα στοχίσει. Θα γυρίσουμε στο φάουλ του Μαυροϊδή. Και θα πάει στις βολές. Μέσα η πρώτη βολή. Προβάδισμα πάλι για τις Κουρούδες. 20 δευτερόλεπτα. Άστοχη η δεύτερη. Μακρινόρι πάνω ο Κολυθινόπουλος. Η μπάλα θα φτάσει στον Παγούνι που κατεβάζει. Πάρα πολύ ωραία στον Κανέλη, ο οποίος θα στοχίσει. Ο Κώστας Άκης θα πάρει το rebound. Θα ρίξει το σιτάκι από το κέντρο, θα στοχίσει 18-17 βραχιά και πάλι για Κουρούδες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πήγανε 4 σάξ. Έχουμε τον Μιχάκη, έχουμε τον Παγούνι, τον Μαυροϊδή, έχουμε τον Τεπελίδη και με το 17 τον Γανέλη. Για τους Κουρούδες έχουμε Παύλο και Κώστα Αντί. Μπήκε και ο Οικονόμου, μπήκε και ο Αργυράκης, έμενε και ο Μπαλαούρας. 18-17 το σκορ. Πρέπει να εκτέλεσουν οι σάκς. Θα το κάνει ο Γανέλη, ο Παγούνης άστοχα. Παραμένει το 18-17 υπέρ των Κουρούδων. Ο Μπαλαούρας πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μπάλα έξω. Μόνος του ο Οικονόμου θα εκτελέσει για 3, άστοχα κι αυτός. Το παιδί στο rebound. Κανέλης περνάει το κέντρο, κρατάει την μπάλα και αφήνει στον Παγούνι. Μαυροϊδής θα στοχίσει από τα 2 μέτρα. Κώστας ο Αχής, πίσω προβλέπω θα παίξει 40 λεπτά μαζί με τον Παύλο. Άστοχος πάλι ο Οικονόμου. Thank you.
Τελείωσε από την δεξιά του αναστοχή. Ο Γανέλ θα πάρει το rebound και θα κερδίσει και το foul. Σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. Έχει δύο τρίποντα στο μάτς και ευκαιρία για ένα έμεσο. Δεν θα σκοράρει πολύ όμως. Πάει για το rebound. Ποιος τελικά θα καταλήξει ο Γανέλη. Θα καταλήξει ο Παγούνης. Θα παρακολουθήσει από τον Γανέλη. Θα κλέψει πάρα πολύ ωραία οικονόμου. Και βρέθηκε ανάμεσα στην πάσα των Σάκ. Κρατάει πολύ ωραία ο Κώστας Σαχής. Στο πλάι στον οικονόμου θα πάρει άλλο ένα τριποντάκι με τις ευχές των συμπαικτών του. Πάλι θα στοχίσει ωστόσο. Πάντα στον Γανέλη θα κρατήσει με δυσκολία. Πεπελίδης μέχρι μέσα θα στοχίσει και το rebound ο ίδιος. Σκοράρει. Και το 20-19. Derby μέχρι στιγμής το μάτς. Ελέγχισε ψηφών την ομάδα του. Μαλαούρας μέχρι μέσα στοχή. Πάλι το Αργυράκης. Πάλι το Μαυροειδή έξω. Αρχή πάλι για Γκουρούδες. Με αλλαγή θα μπει ο οικονόμου στη θέση του Μαυροειδή. Δεν είχε ακούσει ότι λίγη επίθεση. Στον Πεπελίδη. Ωραία προσπάθειά του, άστοχη ωστόσο. Από τον ίδιο πάλι θα καταλήξει εκτός. Θα το δει πάλι για Γκουρούδες. 2-2 στα πρώτα 3,5 λεπτά. 20-19 το σκορ. Παύλος Άκης θα πάει αριστερά. Οικονόμου πάλι από το πλάι τώρα δεν θα εκτελέσει. Θα κάνει ένα βήμα μέσα, εκτελέσει για δύο. Τώρα ήταν πιο δυνατό από ό,τι πριν. Μιχάκης δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Θα κάνει και το λάθος. Θα κλείψει ο οικονόμου. Ο Κώστας Αγγής περνάει. Παρά την πίεση από τους Σάξ και τον οικονόμου συγκεκριμένα θα κρατήσει την μπάλα. Θα εκτελέσει, θα σκοράρει. Έχουμε time out και επιστρέφουμε. 22-19 μετά από 4 λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από 4 λεπτά. Στο δεύτερο δεκάλεπτο το σκορ έχει γίνει 22-19. 4-2 το επιμέρους σκορ. Μιχάκης στα διάταση δεν θα εκτελέσει ωστόσο για 3. Γυρίζει μπάλα για τους. Ήταν μόνο στο Μιχάκη, δεν πήρε την μπάλα. Πολύ ωραία όμως ο οικονόμου. Τελείωσε τη φάση και σκόραρε για 2 για τους Σάξ. Και έριξε πάλι διαφορά στον 1, 22-21. Ο Κώστας Αρχής. Τώρα κάτσε ο Μπαλάωρας και έχει μπει ο Μελάγης στην πεντάδα των Γουρούδων. Γανέλης Παγούνης, ο Φωτόπουλος πήγε στην πεντάδα των Σάξ.
ο οικονόμου και ο Μιχάκης στο ραφάλ του οικονόμου. Μιχάκης, ενώ είχε χώρο, το λες και το έκανε. Τώρα ο Φωτόπουλος τελεί άστοχα, ο Φωτόπουλος θα πάρει το rebound και θα σκοράρει. Θα δώσει προβάδισμα στους Sacks 22-23. Ο Παύλος Αχής, ο οποίος έχει εισηγήσει. Πάει μέχρι μέσα, πολύ ωραία προσπάθεια. 24-23. Μιχάκης, θα πάρω το τριμποδάκι και το ράδι. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του. Δώσε το χώρο. Θα δώσε χώρο και στον Παύλο. Και τα λέγαμε. Θα το κλέψουμε εκεί. Μέχρι μέσα ο Σαγής θα κερδίσει φάουλ. Αλλαγή. Θα βγει ο Αργυράκης, θα μπει ο Ελευθερίου για τους Μπουρούδες. Μπήκε ο Μελιγκόνης στη θέση του Παγώνη για τους Σάξ. Δύο στους δύο ο Κωνσταντίνης. Τους 9-25. Θα κερδίσει φάουλ στην προσπάθεια για σουτ. Ο οικονόμου του κάνει φάουλ. Δύο βολές. 29-26. Μέσα από τον οικονόμου. Ο οποίος έχει πετύχει 4 πόντους στο δεκάλεπτο, τώρα θα τους κάνει 5. Κυρία για άλλον έναν. Κρατάει κοντά την ομάδα του στο σκορ. Δύο στις δύο. Κούτσια που κόνησε το Ριστάκι. 29-28. Βάζει προς το Σαχής. Μπάλα στον Ελευθερίου. Στον κύριο Μιχάκης. Κατάει την μπάλα, θα περάσει κρεστά στον Λιγκόνη. Και το παιδί έχει την πεντάδα τον Σάξ. Με τώρα έχει χτυπήσει τώρα ο Αχής ο Παύλος. Αν υπάρχει πρόβλημα, αυτό θα είναι τεράστιο πλήγμα για τους Γουρούδες. Κρατάει το γόνατό του, τώρα δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Μέχρι μέσα στο ωράριο. Ο Μελιγκόνης, συγγνώμη. 29-32. 30, συγγνώμη. Ξανά προβάδισμα η Σάξ. Με Λάγης με κοντύτερο αντίπαλο, δεν θα κοστάρει. Θα κερδίσει το φάουλ του Ρομπαλάουρα, σε Βεφιδόπουλο.
2,5 λεπτά ακόμα. Θα χάσει για λίγο τον έχω της μπάλας, ο Ελευθερίου θα σώσει. Κώστας Αχής για 2 ο Οικονόμου. Ούτε τώρα ο Μελάκης σε θετικό rebound. Δεν θα του κάνει κατά την μπάλα. Θα σπρώξει μακριά την μπάλα η Σάξη και ο Κώστας Αχής θα πετύχει ένα τριποντάκι. Ο Λουσαγής βλέπω πιάνε εκεί το πόδι του. Δεν είναι σίγουρος κατά πώς θα επιστρέψει. Οικονόμου. Το Πελίδη σαν την κορυφή δεν θα εκτελέσει. Στον Οικονόμου. Πάλι στον Πελίδη πολύ ωραία. Στο ωράρι. Θα τα δει όλα. Κώστας Αχής. Μέχρι μέσα με το αριστερό αστοχή μαζεύει το Πελίδη με τη βοήθεια του Μιχάκη. Οικονόμου. Πάσα από το σπίτι του και έτσι δεν θα βγει ο εθνιδιασμός. Ο Οικονόμου θα κλέψει από τον Οικονόμου και θα τελειώσει τη φάση. Θα πετύχει καλάθι. Οικονόμου με τον Παλαούρα μπροστά του. Περνάει, θα κερδίσει φάουλ χαμηλά τον Παλαούρα. Γκολφινόπουλος, Μαυροειδής, Τεπελίδης, Μελιγκόνης και Φωτόπουλος πεντάδα των Σάξ. Επιθετικό φάουλ του Φωτόπουλου πάνω στον Μελάγες. Σπρώξιμο με το χέρι. Οικονόμου Κώστας Αχής, Μελάγες, Μπαλαούρας και Ελευθερίου. Για τους γκουρούδες ο Μελάκης θα το πλάει για 3. Αστοχή ο Ελευθερίου εκεί. Δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound. Από το χέρι του η μπάλα θα περάσει έξω. Και όχι από τον Τεπελίδη. Κατοχή για Σάξ 34-32. Τεπελίδης. Θα γυρίσει, θα τελειώσει εύστοχα. Δεύτερο σε δικά λάθος το Τεπελίδη. Ισοφαρίζει από μία επίθεση για κάθε ομάδα λογικά. 22-18 για τους γκουρούδες. Θα μείνουν και 4 για τους Σάξ. Αν πάνε σε όλη την επίθεση, πάρει όλο τον χρόνο ο Κώστας Αχής. Ξεκινάει την επίθεση στα 8. Παλαούρας από τον πλάι. Ήταν και σε κάμερα ο Τεπελίδης. Το rebound θα τρέξει τώρα η Σάξ. Γκολφινόπουλος, Τεπελίδης, ο Μαυροειδής θα αστοχίσει στο τέλος της επίθεσης του πρώτου ημιχρόνου 34-34. Rebound ο Οικονόμου, λοιπόν, θα λέμε σε λίγο για δεύτερο ημιχρόνο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην αναμέτρηση, 34 όλα. Κώστας Αχής Μπαλαούρας, ο Οικονόμου, Ελευθερίου και ο Μελάγες στην πετάδα των γκουρούδων. Ο Παύλος Αχής μάλλον δεν θα επιστρέψει στο μάτς. Ο Μαυροειδής, ο Μαριόλης, ο Μελιγκόνης, ο Τεπελίδης και ο Μιχάκης για τους Σάξ, οι οποίοι θέλουν να σπάσουν το αίτητο των γκουρούδων. Ελευθερίου για 2 αστοχή, ριμπάντο Μιχάκης. Μελιγκόνης θέλει να βάλει ένα τριποντάκι. Θα τα καταφέρει, ο Κώστας ο Αχής μάζεψε. Το πλάι ο Οικονόμου είναι άστοχος απόψε. Μελάγες για 3. Άστοχος και εκείνος, μαζεύουν σε ίδιο στην μπάλα. Θα βγάλει έξω τον Αχή. Οικονόμου 5 δευτερόλεπτα για να μπει στο κουρούδον. Ωραία προσπάθειά του, ξεμαργάρισε και αυτό έξω πάλι. Παρα λίγο να κλείσει και ο Μελάγες. Τεπελίδης θέλει να τρέξει. Μαυροειδής, τον Μιχάκη. Πάλι ο Μιχάκης. Για 2 μέσα.
όσο βρίσκει χώρο θα κάνει ζημιά ο Μιχάκης. 5, θα συνεχίσουν οι γκουρούδες σε άμυνα και επίθεση. Ο Οικονόμου θα βάλει το πρώτο τρίποντο στο μάτς. Πήρε μπρος. Μιχάκης στο Μαυροϊδί. Τεπελίδης. Να πάει προς τα μέσα, θα χάσει την μπάλα. Βασικά έκανε λάθος πάσα. Περίμενε θα είναι και ο Μαυροϊδής. Λαούρας για δύο, σκοράρει. Ωραίο καλάθι με τη ραχεία τρίπλα. 39-36 στο συν 3 τώρα οι γκουρούδες. Μαυροδίς για το δεύτερο τρίποντο στο μάτς, μέσα και αυτό. Η άμυνα των γκουρούδων στο μακρινό σουτ. Δεν μπορούμε να πούμε και καλύτερη. Καλαούρας απαντάει. Πέντε προσωπική βόλτα από τον Παλαούρα. 42-39. Πάλι στο σύντρια γκουρούδες. Πολύ ωραία το Πελίδης. Μέσα θα αυτοκίσει, θα πάρει όμως τους, θα πάει στις βολές. Στο πάνω τον Μιχάκης. Μέσα η πρώτη βολή. Μία στις δύο, ελευθερίου παλεύει το παιδί της να μαζέψει. Μέχρι μέσα, σκοράρει. Τελειώνει στα λάθη για τους Milwaukee Bucks. 43-41. Δεν μπορούν να βγάλουν άμυνα οι γκουρούδες. Δεν αστοχούν και οι Bucks. Δεν πάρα το πέρα στο Μενίδη. Δεν περιμέναμε κάτι λίγο τροπέδο από τους Bucks. Είναι ικανότατη ομάδα. Και δεν είναι τυχαία στο μάστερ. Μαλαβιέν έξω Μαυροειδής. Θα γίνει λάθος κλέβει ο Κώστας Αρχίτ. Διάβασε την πάσα του. Θα σταματήσει την προσπάθεια. Μαλαούρας. Σε μαρκαρίζεται, εξελεί, αστοχή. Με λίγο στο εύκολο ριμπάουντ, κρατάει την μπάλα. Εύκολη πάση στο Μιχάκη. Με λίγο θα κάνει. Θα κερδίσει φάουλ από τον Παλαούρα. Αλλαγή τώρα ο Φωτόπουλος στη θέση του Τεπελίδη. Για άλλο ένα τρίποντο, μέσα και αυτό. 3-3 ο Μαυροειδής. 43-46. Παλαούρα. Δεν θα απαντήσει, έχουμε εκεί πέρα θετικό φάουλ του Ελευθερίου πάνω στο Μελικόνι. Εντάξει αυτό και τώρα μαζεύει ο Παλαιάρος στο μακρινό τρίποντο, μόνο στα αντίον τριών. Πάει μέχρι μέσα, δύσκολο αυτό που προσπάθησε. Φωτόπουλος μαζεύει, κατεβάζει. Μαυροειδής, άλλο ένα, όχι τώρα. Μιχάλης στο επιθετικό rebound.
Πολύ ωραία, φτάνει μπάλα στο Μαγκρεβί. Ωραίο καλάθι από τους Σάξ. 43-48 στο συν 5. Για να δούμε. Κώστας Αχής Ελευθερίου Αστοκή, μάζεψε Μαριόλης, μετά η Πάρα του Ελευθερίου. Φάουλ για βολές. Θα γυρίσει ο Μαριόλης από τον οικονόμου. Δεν συμφωνούν οι γκουρούδες. Τώρα θα μπει ο Παγούνης στο μάτς στη θέση του Μελιγκόνη. Τρίτο φάουλ του οικονόμου. Ετοιμάζει ο Αργυράκης να μπει στην πεντάδα των γκουρούδων. Άστοχη και η δεύτερη. Αστοχή από τον ίδιο μπάλα. Θα περάσει εκτός. Θα βγει ο Ελευθερίου. Θα μπει ο Αργυράκης τώρα στην πεντάδα των Γκουρούδων. Χαμηλό είναι το σχήμα. Πιο γρήγορο όμως. Λερώνουμε τον Αργυράκη στην πεντάδα. Κώστας Αχής Παλαούρας. Παγιάριζε, θα τα βγάλει στον Κώστα. Ο Μελάγγες δεν θα εκτελέσει, θα κερδίσει φάρο το Φωτόπουλο όμως. Γκολφινόπουλος στη θέση του Μουκάκη. Ο Γανέλης στη θέση του Μαυροειδή. Ποιος έκανε ζημιά με τρία τρίποντα. Τα δύο σε αυτό το δεκάλεπτο στους Γκουρούδες. Παλάωρα θέλει να σπίσει ένα. Αυτό εκεί, ένα παιδί που βάζει κάτω σε ρούτο εκεί να βάζει. Για δύο τώρα, ούτε τώρα. Το οικονομικό μπορεί το Μαριόλης. Θα χάσει για λίγο τον έλεγχο της μπάλας, η οποία θα περάσει, θα κουμπίσει βασικά τη γραμμή. Νέα κατοχή της Γκουρούδες, 14 δευτερόλεπτα, 3 και 31 για να λέξει το τρίτο δεκάλεπτο. Κώστας Αχής. Περνάει τους πάντες και σκοράρει. Λίγη το 7-0. Τρέχανε οι Σάκς. Σκοράρουν μετά από 3 λεπτά οι Γκουρούδες. 45-48. Αργιόλης. Θα πάρει το εφικτό ριμπάντο ίδιος ανάμεσα από 4 παίκτες και σκοράρει. Φοβερό καλάθι του Μαριόντου. Ξανά στο συν 5 η Σάξ. Παλαούρα. Θα πάρει την μπάλα, θα αποστάρει, θα στοχίσει. Ο οικονόμου το επιθετικό rebound. Πολύ ωραία προσπάθειά του. Σκοράρει. Φτάνει τους 6 πόντους. Όλοι στο τρίτο δεκάλεπτο. Όχι, είχε βάλει και ένα τρίποντο, συγγνώμη. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κάνει 8 πόντους. Ο Φωτόπουλος όμως χωρίς πίεση θα βάλει το τριποντάκι. Στα 57-52. Κώστας Αχής άστοχος, με ελάχιστο επιθετικό rebound σκοράρει. Μελάγγες έχει, το είπαμε το δεύτερο του καλάθι, έχει 4 πόντους. Αριόλης, Κολφινόπουλος για 3. Άστοχος, αφήνει ο οικονόμου την παρά να περάσει εκτός. Παύλος Αχής, δυστυχώς δεν θα συνεχίσει. Αλλάζει τον πάγκο. Φάουλ. Ο Φωτόπουλος πάνω στον Αχή. Τέταρτο φάουλ του Φωτόπουλου. Αυτό είναι πλήγμα για τους Σάξ. Μαυροειδής θα μπει γρήγορα γρήγορα στη θέση του συμπαίκτη του.
για δύο μέσα. Με time out 51-52 είναι και 15 για τρίτη περίοδο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τραχία κεφαλή πλέον για τσάκ 51-52. Παγούνης Γανέλης, ο Δουλκινόπουλος, ο Μαυροειδής, ο Μαρδιώλης πεντάδα των τσάκς, ο Μπαλαράς, ο Κώστας Αρχής, ο Δουλκινόπουλος, ο Αργυράκης, ο Οικονόμου και ο Μελάγες για τους γυρούδες. Αντιαθλητικό το φάουλ. Δύο βολές τώρα για τον Κώστα από την αρχή. Άστοχη πρώτη βολή. Δεν στις δύο, μάλιστα. Παραμένει το 51-52. 56 δευτερόλεπτα ακόμα. Λαούρας, άστοχη, μαζεύει Μαργιόλης. Κατεβάζει ο Παγούνης. Μαυροειδής που έχει κάνει ήδη τη σημεία του, μένει μόνος του από το Μελάγες. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γκολφινόπουλος θα κερδίσει φάουλ χαμηλά από τον Οικονόμου. Κολφινόπουλος, Μαυροειδής, άλλο ένα τρίποντο. Όχι τώρα, ο Γανέλης θα μαζέψει πάρα πολύ ωραία την μπάλα με αυτοθυσία. Παγούνης, μέχρι μέσα, άστοχος, ο Μελάκης καθαρίζει. Θα πάρει το rebound, θα κρατήσει και την μπάλα. Θα την κατεβάσει, 5 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει από τα 10 μέτρα. Θα αστοχίσει, θα λύσει λοιπόν 51-52 το τρίτο δεκάλεπτο. Τέταρτο δεκάλεπτο εδώ. Δερμπάρα στον Πασχετάκη Αρίνα. 51-52 μπροστά η Σάξ. Ο Αργυράκης, ο Αρχής, ο Παλαούρας, ο Μελάγες και ο Ελευθερίου για τους Γουρούδες. Ο Οικονόμου, ο Παγούνης, ο Τεπελίδης. Ο Μαργιόλης και ο Μαυροειδής για τους Μιλγόκη Σάξ. Τρίποντο ο Παλαούρας. 54-52 πάνε μπροστά οι Γουρούδες. Ο Πελίδης θα βγάλει τους Μαυροειδής. Περνάει εκείνος, αφήνει άτσαλα την μπάλα. Το ριμπάνο Μαργιόλης. Πάρει το φάουλ, δύο βολές. Θα πάρω τους κάμπρους Αλευθερίου. Το Μελάγες, για τρεις ο Μελάγες από την κορυφή. Άστοχος, ο Οικονόμου μαζεύει. Ο Οικονόμου τον Σάξ. Πήγαν εκεί πέρα.
άλλαξε την απόφαση του ιδιαιτής. Κάποιος οικονόμου άλλαξε την απόφαση της ιδιαιτητής. Καθώς οικονόμου είπε ότι εκείνος έβγαλε την μπάλα. Πήρε μια περίεργη τροχιά η μπάλα. Μπερδεύτηκαν οι διαιτητές, νόμιζαν ότι έβγαλε κάτω στους γκουρούδες. Γλίστησε η μπάλα από τα χέρια του οικονόμου και βγήκε εκτός. Και στην εξέλιξη της φάσης ο μπαλάρος θα στρέψει σε τρίποντο. 54-52 στα πρώτα 2 λεπτά. Με το τρίποντο του Μπαλάουρα. Δεν έχουν σκοράρει ακόμα, είναι λίγο και σάξ. Μαυροειδής θέλει να το αλλάξει αυτό, θα στοχίσει. Παλεύει ο και παίρνει το rebound για την ομάδα του. Τεπελίδης. Θα γίνει το κλέψιμο. Ολοκληρώνει το κλέψιμο με Λάγες. Θα βρει τον Κώστα τον αρχή, ο οποίος θα τελειώσει υποδειγματικά τον εκνηδιασμό για τους γκουρούδες. Θα του κλέψει ο Ελευθερίου, πολύ ωραία. Διάβασε την πάσα του και του δείξε την μπάλα. Κώστας Αχής. Παίρνει screen, περνάει τους πάντες, δεν εκτελεί. Μπαλαούρας, το ίδιο, Αχής από το πλάι για τρεις, αστοχή. Παλεύει ο Αργυράκης, περιπάνω ο Μαριούλης. Πάνω θα κάνουμε Λάγες, πάνω στο Μαριούλη. Δεύτερο ομαδικό για τους γκουρούδες, στα 0 ακόμα η σάξ. Ο οικονόμου θα μπήσετε στο Αργυράκι. Επανάληψη στην επαναφορά. Τεπελίδης, πολύ ωραία στον Παγούνι. Παγούνις, εκτελεί για τρεις. Άστοχα, ο οικονόμου το rebound. Την μπάλα στον Παλαούρα. Μεγάλη φάση στο Μελάγες, δεν θα κερδίσει ο Μελάγες. Ανεβαίνουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες των γκουρούδων. Μελάγες τώρα θα πάρει το σουτάκι, θα κερδίσει. Έφτωχα 8-0 σερί για τους γκουρούδες στο ξεκίνημα 4 δεκαλέπτου. Το σκορ θα γίνει 59-52 και time out για τους Σάξ. Λοιπόν, όπως όλος ο Μιχάκης θα μπει πάλι στην πιτάδα των Σάξ. Καθώς θέλουν τώρα το περιφερειακό του σουτ, το Φωτόπουλος, ο οποίος έχει 6 φάουλ, καλά, το νούμερο 6, 4 φάουλ. Θα στοχίσει τώρα σε ένα θεωρητικά εύκολο σουτάκι. Μαριώλης Παγούνης και Τεπελίδης, οι άλλοι δύο των Σάξ. Χωρίς αλλαγή οι γκουρούδες, ο Μπαλάουρας άλλο μαγνητρίποτο μέσα και αυτό. 11-0 το σερί γκουρούδων, 62-52 στο συν 10 πλέον το μάτς. Χωρίς σκορ στα πρώτα 5 λεπτά η Σάξ. Τρία δευτερόλεπτα παράβαση ο Τεπελίδης. Στον Ελευθερίου θα κάθεται με τις μπάλες εκείνος. Έχει το Μαριώλης. Λάθος τώρα για τους Σάξ. Βλέπει ο Κώστας Αρχής. Μπάλα στον Ελευθερίου και στον Παλαούρα. Θα πάρει άλλο ένα τριποδάκι ο Παλαούρας. Τώρα δεν θα σκοράρει. Άστοχη πάλι η Σάξ. Συνεχίζεται η αστοχία τους. Μπορούν να παραδίνουν το σερί τους οι γκουρούδες. 4 και 18 για τη λήξη.
Κώστας ο Αχής θα εκτελέσει, θα στοχίσει, παλεύει ελευθερίου το ριμπάντο Μιχάκης. Τώρα πρέπει σιγά σιγά να βιαστούν οι Ισάκς. 4 λεπτά για ακόμα το μάτς. Είναι στο μείον 10, για πρώτη φορά η διαφορά σε επίσης αρμοπόντων. Μαριώτης θα πέσει πάνω στον Οικονόμου και θα κερδίσει το φάουλ. Έξω ο Μαριώλης, έξω ο Παγούνης, μέσα ο Μελικόνης και ο Γανέλης. Λάθος, βρέχει ο Μιχάκης, θα πιάσει την μπάλα μπρος πίσω, λάθος για τους Σάκς. Θα ρωθεί από το κέντρο για τους Γκουρούδες. Τελική ήταν η επαναφορά. Μελάκης θα πάρει ένα τριποντάκι. Δεν θα σκοράρει. Θα παραμείνει το 62-52. 3,5 λεπτά για τους Σάκς να επιστρέψουν στο παιχνίδι ή για τους Γκουρούδες να το κερδίσουν. Ο Τόπουλος θα στοχεί πάλι. Θα κλείσουν αισίως 7 λεπτά η Μητυγό και Σάκς χωρίς καλάθι. Εάν βάλεις και τα 2 λεπτά που κάνα να σκοράνουν στο 3ο δεκάλεπτο, φτάνουμε τα 9 αγωνιστικά λεπτά χωρίς καλά. Ο Ελευθερίου δεν θα μπορέσει να ανεβάσει άλλη διαφορά. Δεν καταλαβαίνει γιατί οι Γκουρούδες κάνουν γρήγορες επιθέσεις. Μιχάκης, επιτέλους καλάθι. Νομίζω ότι έπρεπε από νωρίτερα να έχει πάρει προσπάθειες ο Μιχάκης. 62-54. Έγινε μια αρχή, για να δούμε. Αρχής περνάει και σκοράρει. Σαν σταματημένος στους πάντες. Προηγμένου του Πελίδη. Εκρηκτικό πρώτο βήμα από τον Αρχή. Θα βγει η άμυνα από πίσω και τον, από τον Ελευθερίου. Θα παραμείνουν στους εκατοχής του Σάξ. Βελίδης εκτελεί, άστοχα το rebound ο Μελάγες. Θα κλέψει ο Μιχάκης, όχι θα καταφέρει να συγκράτησε την μπάλα εντός παρκέ. Δεν βγήκε η άμυνα, 2 λεπτά ακόμα. Παλαούρα, εκτελεί για 2. Άστοχα, ο ίδιος παλεύει για την rebound, δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. 100 δευτερόλεπτα ακόμα. Μιχάκης. Θα εκτελέσει, θα σκοράρει. Αξιόπιστος επιθετικά ο Μιχάκης. Ο μόνος που έχει σκοράρει για τους Σάκς το τελευταίο δεκάλεπτο. 4 πόντοι όλο το Μιχάκη. 64-56. Λάθος για τους Γκουρούδες. Στην επαναφορά ο Μιχάκης στο Μελιγκόνι. 1-6 ακόμα στους 8 η διαφορά. Πρέπει να βιαστούν και να σκοράρουν οπωσδήποτε οι Σάκς. Μιχάκης. Ποτόπουλος. Αστοχή. Επιθετικό rebound. Οι Σάκς. Ο Μιχάκης θα πάρει το τρίποντο. Όχι. Το rebound ο Αχής. 47 δευτερόλεπτα. Λιγοστεύουν οι ελπίδες πλέον για τους Σάκς. Οι Γκουρούδες πιθανόν θα κάνουν το 4-4. Οι Σάκς πιθανόν θα πέσουν στο 1-2. Περνάει ο Παλάουρας. Θα χάσει Ελευθερίου. 27 δευτερόλεπτα. Ο Μιχάκης στο Τεπελίδη. Πάλι ο Μιχάκης, ο οποίος θα ολοκληρώσει ιδανικά τον εφηβιασμό.
Ελευθερίου κρατάει την μπάλα, δεν ξέρω αν θα εκτελέσουν οι Μπουρούδες. Οικονόμου, 8 δευτερόλεπτα, την μπάλα. Θα λήξει λοιπόν το παιχνίδι, 64-58. Όχι, ο Μιχάκης θα πετάξει την μπάλα στο κέντρο, θα σκοράρει. Νίκη λοιπόν για τους Μπουρούδες και 4-4, καλό βράδυ από το Μενίδη.